Γιώργος! Ένας είναι. Έχει κάνει σύνδεση με τον Δαμιανό, ο οποίος έχει 7 παιδιά. Ναι. Και ο πατέρας του 78 εγγόνια. Πόσα 78. 78. Στα κάλαντα. Τρελάθηκε ο Γιώργος με αυτό. Τι έκανε. Στα κάλαντα. Πώς θυμόταν το εφηγάζει. Πώς τα έλεγε. Τρελάθηκε λοιπόν ο Γιώργος ο Αυτιάς με το που άκουσε 78 εγγόνια. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τρελάθηκε. Και... Πόσα παιδιά έχεις, Δαμιανέ? Πριν 3 μήνες γέννησα το 7ο τέκνο. Εμένα ήταν το 7ο τέκνο, του μεν πατέρα μου ήταν το 77ο εγγόνι. Πάμε από την αρχή. Έχεις 7 παιδιά και ο πατέρας σου 72 εγγόνια. 77, 78. Δεν το κλείσαμε ακόμα. Ο πατέρας σου πόσα παιδιά έχει? Λοιπόν, έκανε 13 παιδιά ο πατέρας μου. Μπράβο. Είμαστε 12 παντρεμένοι και έχουμε ήδη κάνει 78 παιδιά. Δηλαδή ο πατέρας μου έχει 78 εγγόνια. 78 εγγόνια, 13-26 ζευγάρια, παιδιά, έτσι. Ναι, έχουμε φτάσει το 100. Έχουμε φτάσει το 100. Ο γιος 7 παιδιά και ο πατέρας 70, πες πάλι τον αριθμό. 78 εγγόνια. Μπερδεύτηκα, Δαμιανέ. Πόσα παιδιά έχεις, είπαμε? Λοιπόν, εγώ είχα 6 παιδιά και τώρα έκανα 7ο. Ωραία. Άρα έχω 7 παιδιά. Μάλιστα. 7 παιδιά εγώ και άλλα 71 παιδιά έχουν όλα τα υπόλοιπα αδέρφια μου. Τα χάσα λίγο, παιδιά. Πόσα εγγόνια έχει? 71 συν τα δικά σου παιδιά. Συν τα δικά μου που ήταν 6, αλλά τώρα που γεννήσαμε γίνανε 7. Θα μιλήσεις ξεκάθαρα, ρε άνθρωποι, θα με τρελάνεις. Ναι, αλλά δεν μιλάς ξεκάθαρα. Πες πόσα δισέγγωνα έχει ο πατέρας σου. Δεν είπε για δισέγγωνα, ρε Γιώργο. Για εγγόνια είπε ο άνθρωπος. Είπε 71 συν αυτά του Δαμιανού. Δεν θέλω έναν ακέραιο αριθμό. Δαμιανέ, λέγε, γιατί φορτώνω. Λοιπόν, ο πατέρας μου έχει 78 εγγόνια. Ελπίζουμε να είχατε ένα πρόχειρο κομπιουτεράκι όσο παρακολουθούσατε αυτό το βίντεο. Γερή να είστε, μπράβο. Άρχισε να μετράει τα ζευγάρια, τα παιδιά, τα πόδια, τα μάτια, όλα.